Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τον τραυματισμό της 16χρονης στο Νέο Ηράκλειο. Επεισόδια οπαδών και στη Θεσσαλονίκη. Πώς οι πολίτες θα ειδοποιούν τις αρχές για επαγγελματίες που φοροδιαφεύγουν. Προβλέπονται μπόνους. Μαθητής δημοτικού έπεσε στα δόντια pitbull στην Αρτέμιδα. Έκανε το λιπόθυμο για να γλιτώσει. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη μάχη προπαγάνδα στο Ισραήλ. Όμηροι εμφανίζονται σε βίντεο να βρίζουν τον Νετανιάχου, ενώ όπως όλα δείχνουν η Χαμάς, αποκεφάλισε Γερμανίδα όμηρο. Die von der radikal-islamischen Hamas als Geisel genommene Deutsche Shani Luk ist tot. Ihre Schwester Adi Luk schrieb auf Instagram mit großer Trauer den Tod von Shani Luk bekannt zu geben. Βρέθηκε το κρανίο της. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα βάρβαρα σαδιστικά ζώα απλά της έκοψαν το κεφάλι. Φρίκι για τη μοίρα της Άνη. Όχι μόνο έσβησε η ελπίδα να βρεθεί ζωντανή, αλλά όπως φαίνεται την αποκεφάλισαν. Το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών έγραψε ότι βασανίστηκε βάρβαρα. Many of the victims were young people at a music festival in the south. Among them was 22-year-old German national Shani Luk. The abuse she suffered at the hands of Hamas was shocking. Η ταυτοποίηση έγινε με δείγμα DNA που έδωσαν οι γονείς της αφότου έκανε το γύρο του κόσμου το εφιαλτικό βίντεο με ενόπλους να διαπομπεύουν το ασάλευτο ημίγυμνο κορμί της. 239 Ισραηλινοί παραμένουν όμηροι της Χαμάς. The voices of the families calling for the government to focus on their return are increasingly loud. I'm just a granddaughter who's begging to get her grandma back home. I call for the immediate release of all hostages taken from Israel. Little Noor dancing with his brother at a wedding. His mother, Wissal, still can't believe her boy is gone. He was holding my hand as I took him to make him a sandwich, she says. He didn't get to eat it. Shrapnel cut through his neck. Πώς να αντέξει αυτή η μάνα? Το 6χρονο αγοράκι της πέθανε ξαφνικά μπροστά στα μάτια της. Εφιάλτης χωρίς τέλος στη Γάζα. Δύο παιδάκια ανασύρονται από τα χαλάσματα μέσα στη σκόνη. Έχουν πάθει σοκ. Δεν μπορούν να μιλήσουν καν. We saw those pictures yesterday of UN warehouses being broken into and desperate people carrying away some of those supplies. Οι άμαχοι σε απόγνωση καταφεύγουν σε λαιλασίες. Χθες πέρασαν ακόμη 33 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Σταγόνα στον ωκεανό. The situation in Gaza is growing more desperate by the hour. The number of civilians who have been killed and injured is totally unacceptable. Μία ακόμη όμηρος βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα πίσω στην οικογένειά της. Πρόκειται για γυναίκα στρατιωτήνα του Ισραήλ που είχε απαχθεί από τη Χαμάς. Την ίδια ώρα όμως βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παιχνίδι προπαγάνδας στις πλάτες των όμηρων. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα Διεθνών Ειδήσεων και τη Δέσποινα Μανδελενάκη. Μάρα, είναι η νεαρή Όρι Μεγκίντι, στρατιωτήνα του Ισραήλ, η οποία τώρα βρίσκεται στην αγκαλιά της οικογένειάς της. Οι Ισραηλινοί λένε ότι έγινε επιχείρηση διάσωσης απόψε στη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό. Την είχε απαγάγει η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Τώρα η κοπέλα επέστρεψε σπίτι, της έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις και είναι υγιής. Άρα δηλαδή δεν είναι κοπέλα που απελευθέρωσε η Χαμάς. Όπως λέει ο Ισραηλινός στρατός, είναι κοπέλα. Έγινε επιχείρηση διάσωσης για αυτή τη στρατιωτήνα και έτσι βρέθηκε στα χέρια της οικογένειάς της. Δεν την απελευθέρωσε η Χαμάς. Είναι μια προσπάθεια που έκανε ο Ισραηλινός στρατός σύμφωνα με τις πηγές του Ισραήλ. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σκληρό παιχνίδι της προπαγάνδας, Μάρα, η αποκάλυψη ότι η Χαμάς αποκεφάλισε την νεαρή Τατουάρ της Τσάνη προκάλεσε πραγματικά παγκόσμιο σοκ. Δύο ώρες αργότερα, η Χαμάς δημοσιοποίησε βίντεο με τρεις γυναίκες ομήρους, τις οποίες έχει στα χέρια της, ίσως στα τούνελ της Γάζας. Η μία εκ των τριών ομήρων απευθύνεται στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Νετανιάχου, και του καταλογίζει όλες τις ευθύνες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι όμηροι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή. Ο Νετανιάχου, βέβαια, χαρακτήρισε βάναυση ψυχολογική προπαγάνδα το βίντεο αυτό. Φαίνεται όμως πως παράλληλα με τα χαρακώματα διεξάγεται και ένας αμήλικτος πόλεμος εντυπώσεων. Έτσι είναι, Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Εμείς θα δούμε το βίντεο ντοκουμέντο της Χαμάς με τις τρεις γυναίκες ομήρους που καταφέρονται κατά του Νετανιάχου. Μπιμπι Νετανιάχου, σαλόν. Μπιγκάλα φάσα αυτό που έκανε το 7 Οκτώβερ, μπιγκάλα που δεν είχε τσαβά σαν. Αφ' αχάς δεν έγινε, αφ' αχάς δεν σαμάρ αλένου. Και εμείς, εζραχים, τμιμים, εζραχים שמשלמים
מיסים למדינת ישראל נמצאים בשבי, בתנאים לא תנאים. אתה הורג אותנו, אתה תהרוג, אתה רוצה להרוג את כולנו, אתה רוצה עם צהל להרוג את כולנו, לא מספיק טבחת בכולם, לא מספיק אזרחים ישראלים נהרגו, שחרר, שחרר אותנו עכשיו, שחרר את האזרחים שלהם, שחרר את האסירים שלהם, שחרר אותנו, שחרר את כולנו, תן לנו לחזור למשפחות שלנו עכשיו! עכשיו!